Αλλάζουμε τώρα θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στα του φιλοζωικού κινήματος, καθώς τηλεφωνικά είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Ηλιοπούλου, διαχειρίστρια του διαδικτυακού τόπου zousos.gr, ενώσεις στο τόπο, ο οποίος ασχολείται και προσπαθεί να προωθήσει κατά το δυνατόν περισσότερο τα δικαιώματα των ζώων και γενικά την προστασία τους. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, κυρία Ηλιοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Έχοντας από εσάς ένα σχόλιο για τη βαριά καταδίκη που είχαμε προλίγων ημερών στην Εύβοια του ανθρώπου που κακοποίησε ζώο και καλείται τώρα πια να πληρώσει 30.000 ευρώ. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μία νίκη του φιλοζωικού κινήματος? Είναι σίγουρα μία νίκη του φιλοζωικού κινήματος. Είναι δεύτερη φορά που επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο για κακοποίηση ζώου. Να θυμίσουμε ότι ο δράστης κοπάνησε επανειλημμένα με μια καρέκλα έξω από το κατάστημά του στα νέα στήρα της Εύβοιας πριν από μερικές τον περασμένο Ιούλιο, μπροστά στα μάτια των τουριστών, ένα κουτάβι 3,5 μηνών. Το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνιατρίο τα ξημερώματα της 17ης Ιουλίου και του έκαναν ευθανασία επειδή η κατάσταση της υγείας του ήταν μη ανατρέψιμη. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο δράστης δεν συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου τότε, γιατί κρύφτηκε, και θα δικαστεί τα επόμενα 2 χρόνια, γιατί δυστυχώς με αυτούς τους αργούς ρυθμούς απονέμεται η δικαιοσύνη στη χώρα μας. Όμως η νομοθεσία που υπάρχει από το 2012 και μετά δίνει τη δυνατότητα στην αστυνομία ή στο λιμενικό ή σε άλλες αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν και διοικητικό πρόστιμο. Το επιβλήθηκε λοιπόν στις αρχές του Αυγούστου διοικητικό πρόστιμο από το λιμεναρχείο, γιατί το έγκλημα έγινε σε περιοχή που ήταν αρμοδιότητα του λιμεναρχείου, και το επικύρωσε αυτό και η περιφέρεια, γιατί ο δράστης είχε δυνατότητα να κάνει ένσταση. Η ένστασή του απορρίφθηκε, καθώς υπήρχαν οι αυτόπτες μάρτυρες που έλεγαν ότι ήταν εκείνος που σκότωσε το σκυλί. Και ακόμη και για λόγους παραδειγματισμού έχει μεγάλη αξία, και γιατί καταφέραμε μετά από συστηματική πίεση το λιμενικό να κάνει χρήση της νομοθεσίας. Υπάρχει τεράστια απροθυμία από την πλευρά της αστυνομίας, κατά κύριο λόγο, στο να επιβάλλει αυτά τα πρόστιμα. Για ποιο λόγο λέτε, κυρία Ηλιοπούλου, συμβαίνει όμως αυτό? Και πρέπει να πούμε ότι όταν κάποιος δεν... Δηλαδή, χρειαζόμαστε στην Ελλάδα φυσικά μαθήματα φιλοζωίας για να καταλαβαίνει η νέα γενιά. Όμως οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στην ηλικία που εγκληματούν παραδειγματίζονται μόνο αν αντιληφθούν ότι αυτό είναι παράνομο και ότι το παράνομο διώκεται. Ποινές φυλάκισης ορίζονται βάσει της νομοθεσίας, αλλά όλες είναι εξαγοράσιμες. Όλα λοιπόν κοστολογούνται με τα χρήματα. Ναι, όμως με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κυρία Ηλιοπούλου, αλλά και οι 30.000 ευρώ νομίζω ότι δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσό, έτσι δεν είναι? Είναι ένα τεράστιο ποσό. Για την προσωπική μου άποψη είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Είναι το ανώτατο όριο που ορίζει νομοθεσία για κακοποίηση ζώου. Γι' αυτό λέμε για τη σημασία του παραδειγματισμού. Επίσης, να πούμε ότι τα χρήματα που επιβάλλονται από διοικητικά πρόστιμα πάνε στα ταμεία των αρμόδιων δήμων, αυτό ορίζει νομοθεσία, για δράσεις υπέρ των αδέσποτων. Και στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αλλά και παντού στην Ελλάδα, γνωρίζουμε ότι τα αδέσποτα είναι πάρα πολλά. Ελάχιστοι δήμοι κάνουν αυτό που ορίζει ο νόμος, δηλαδή να έχουν δημοτικά κτηνιατρία, να προχωρούν σε συστηματικές θυρώσεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι πάρα πολλοί είναι οι κηδεμόνες των ζώων που, για να μην χαλάσουν σε εισαγωγικά τη φύση τους, δεν τα στηρώνουν. Τα αδέσποτα τα δημιουργούν οι άνθρωποι. Δεν τα φέρνει το σύννεφο. Προφανώς. Εμείς δημιουργούμε τα αδέσποτα, εμείς επιτρέπουμε τα κατοικίδια μας να αναπαράγονται πετώντας τους απογόνους τους στους δρόμους. Τα ζώα αυτά βασανίζονται ανηλαιώς από τους ανθρώπους. Εκτελούνται, τα δηλητηριάζουν με φόλες, τα κρεμάνε. Βλέπουμε κάθε μέρα φρικτά βασανιστήρια. Ο μόνος τρόπος για να περιοριστεί ο αριθμός των αδέσποτων σε μια πολιτισμένη χώρα είναι οι στηρώσεις. Θεωρείτε ότι αυτός ο νόμος, ο νέος φιλοζωικός νόμος, ας μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός, έχει λειτουργήσει ανασταλτικά σε ανθρώπους που ενδεχομένως δεν είχαν σωστή συμπεριφορά απέναντι στα ζώα, ή θεωρείτε ότι είμαστε ακόμη μακριά? Αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου. Η νομοθεσία η αυστηρότερη ισχύει από το Φλεβάρι του 2012. Έγινε μια αναθεώρηση της νομοθεσίας, αυξήθηκαν τα πρόστιμα και για την παθητική κακοποίηση, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι ένα ζώο κακοποιείται π.χ. αν το σκοτώσει, το θανατώσεις, αλλά κακοποιείται και αν το έχεις αλυσοδεμένο χωρίς τροφή και νερό. Αυτή είναι η έννοια της παθητικής κακοποίησης και πλέον έχουν εξισωθεί οι ποινές. Δηλαδή, είτε ένα ζώο το πλακώσεις στο ξύλο, είτε δεν του βάζεις φαγητό και το έχεις αλυσοδεμένο, η ποινή είναι η ίδια, εξίσου αυστηρή. Είναι νωρίς ακόμα για να δούμε αν αυτό έχει λειτουργήσει, όμως
σε βάθος χρόνου είμαι βέβαιη ότι θα συμβεί. Γιατί θα αναγκαστεί η κοινωνία μας να αντιληφθεί ότι η κακοποίηση ενός ζώου είναι κάτι το μη αποδεκτό. Ως τώρα είναι αποδεκτό το γεγονός ότι τα ζώα δηλητηριάζονται με φόλες. Οι γείτονές μας, οι δικοί μας άνθρωποι παντού στην Ελλάδα εξοντώνουν χρησιμοποιώντας οικιακά δηλητήρια τα ζώα. Και αυτό θεωρείται απολύτως αποδεκτό. Ελάχιστες περιπτώσεις φτάνουν στην αστυνομία. Ελάχιστες περιπτώσεις καταγγέλλονται επισήμως. Όλοι λένε, έλα βρε παιδί μου, είναι δικό του το ζώο, πώς κάνεις έτσι. Τα ψοφίμια, τα βρωμόσκυλα, τα κοπρόσκυλα, τα παιδιά μας κινδυνεύουν. Και θα πρέπει να αναφέρουμε κάτι που λίγες φορές το λέμε, τις ευθύνες των δημοσιογράφων για αυτή την κρίση των αξιών. Τα ζώα χαρακτηρίζονται άχρηστα, τα αδέσποτα, από τους δημοσιογράφους. Πάρα πολλά είναι τα κείμενα στο διαδίκτυο, ενυπόγραφα και μη, που αναφέρουν τα ζώα σε επικίνδυνο τέρατα που μεταδίδουν χιλιάδες ασθένειες στους ανθρώπους. Ενώ η μόνη ζώα ανθρωπονόσος, δηλαδή που αν την έχουν τα ζώα και μπορούν να την κολλήσουν και άνθρωποι, είναι η λύσα. Από τα ζώα καν δεν κολλάμε καλαζάρι. Είναι ψευδές αυτό που αναφέρεται, γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα η σκνήπα που τσιμπάει που μπορεί και να γίνει και τον ο ξενιστής της ασθένειας. Από την άλλη πλευρά όμως, κυρία Ηλιοπούλου, ο κόσμος έχει, μάλλον οι άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι στο κομμάτι αυτό, παρατηρείται να αυξάνονται. Και σας ρωτάω για αυτό και μέσα από την εμπειρία σας, από το ZOOSOS, στο οποίο δημοσιεύετε πολλές καταγγελίες, διαχειρίζεστε πολλές καταγγελίες. Πώς λειτουργεί αυτό, λειτουργεί αυξητικά? Νομίζω ότι όταν βλέπουν μια καταγγελία να παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, παίρνουν θάρρος για να μιλήσουν για κάτι που προηγουμένως το θεωρούσαν μάταιο να το κάνουν. Σιγά σιγά αναγκάζεται και η αστυνομία από τις εγκυκλίες που λαμβάνει να παίρνει στα σοβαρά τις καταγγελίες. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα δεν ήταν μόνο το να ευαισθητοποιηθεί κάποιος και να τον καταγγείλει, αλλά όταν πας στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ο αστυνομικός να σου πει ότι δικό του είναι το σκυλί, ότι θέλω να το κάνει, ή έχω κάτι σημαντικότερο να κάνω τώρα, ή τι είναι αυτά που λες, δεν είναι κάτι τέτοιο παράνομο. Γιατί έχουμε άπειρα τέτοια παραδείγματα. Σιγά σιγά κάτι αλλάζει. Όμως τα βήματα αυτά γίνονται με πολύ αργούς ρυθμούς και δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή, μαθαίνουμε για εκατοντάδες κακοποιήσεις, αλλά αυτά είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί για να μάθεις για μια κακοποίηση σημαίνει ότι κάποιος εκεί νοιάστηκε να την καταγράψει, να την καταγγείλει, να επικοινωνήσει με ένα σωματείο, να επικοινωνήσει με έναν δημοσιογράφο της περιοχής. Για όποιες περιοχές δεν μαθαίνουμε, σημαίνει ότι οι άνθρωποι αδιαφόρων, όχι ότι δεν συμβαίνουν εγκλήματα εις βάρος των ζώων. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το αν τα ποσοστά εγκληματικότητας βάρος των ζώων αυξήθηκαν ή μειώθηκαν. Τι είναι όμως αυτό που σας κάνει να ελπίζετε και να κινητοποιήσετε, κυρία Ηλιοπούλου, σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το φιλοζωικό ακτιβισμό, θα μπορούσαμε να το πούμε? Γιατί προφανώς υπάρχει μια δύναμη η οποία σας κινητοποιεί. Ποια είναι αυτή? Πρώτον, η δύναμη έχει να κάνει με το ενδιαφέρον μας και την αγάπη μας για τα άλλα είδη ζωής με τα οποία μοιραζόμαστε αυτόν τον πλανήτη. Δεύτερον, ο άνθρωπος, ο φυσιολογικός άνθρωπος, είναι φιλέσπλαχνος και νοήμων. Η ευφυΐα του ανθρώπινου είδους συνεπάγεται από υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να λέμε ότι απλά είμαστε ανώτεροι από τα άλλα είδη ζωής. Οφείλουμε και να τα προστατεύσουμε όταν η ζωή τους κινδυνεύει. Όπως κάποιος νοιάζεται για ένα παιδί που υποφέρει, για έναν ηλικιωμένο που δεν μπορεί να προστατευτεί, έτσι πρέπει να νοιαστεί και τον γείτονα σκοτώνει ή κακοποιεί το σκύλο και τη γάτα. Αυτό που μας κάνει να νοιαζόμαστε είναι πολύ απλά ότι είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τη συναισθηματική πίεση, εμείς οι δημοσιογράφοι συνηθίζουμε να λέμε ότι η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Γι' αυτό και δημοσιοποιούμε ήδη αυτά τα εγκλήματα. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν πρέπει να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Ακόμη και αν ξεφτιλιζόμαστε παγκοσμίως, γιατί οι τουρίστες τα βλέπουν όλα αυτά παντού στην Ελλάδα. Ακόμη και αν ξεφτιλιζόμαστε, οφείλουμε να το δείχνουμε. Γιατί μόνο όταν εκθέτεις μια κατάσταση, υπάρχει περίπτωση να τη σταματήσεις. Όσο την κρύβεις για να μην γίνεται γνωστή, δεν σταματάει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικές μέρες, επικοινώνησε μαζί μου από το νησί της Πάρο, από το οποίο κατάγομαι. Τουρίστες που έκαναν καταδυτικό τουρισμό βρήκαν σε 11 μέτρα βάθος, μες στη θάλασσα, ένα σάκο. Με τον εκπαιδευτή έβγαλαν το σάκο στην ακτή, άνοιξαν την τσάντα και βρήκαν 5 νεκρά γατιά και μέσα μια πέτρα. Ο δράστης δηλαδή πήρε τη βάρκα, απομακρύνθηκε από την ακτή και έπνιξε τα ζώα. Ο κτηνίατρος που έκανε την εξέταση των πτωμάτων των ζώων απέδειξε ότι τα ζώα ήταν ζωντανά όταν τα έπνιξε. Αυτά ήταν τουρίστες που μετά φύγαν από την Ελλάδα και πήγαν στις χώρες τους και είναι λογικό για μας να μιλάνε με το χειρότερο τρόπο. Οι τουρίστες αυτοί απευθύνονται πολύ συχνά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Τουρισμού. Ενώ την κυρίω και φιλογέννη να κάνει παρακρίνει σε θέση οι άνθρωποι να ξέρουν την νομοθεσία. Απλά απευθύνουν και εκείνη μια έκκληση. Και λένε δεν γίνεται σε μια τόσο όμορφη χώρα να συμπεριφερόσαστε τόσο βάναυσα στα ζώα.
πρέπει να το καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα μας αφορά και μειώνει στα μάτια των τουριστών και το τουριστικό μας προϊόν, έτσι όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία τα ζώα βασανίζονται αδυσόπιτα. Πολλοί λένε ότι αυτά γίνονται και αλλού. Ναι, αλλά εμάς μας νοιάζει τι γίνεται στην Ελλάδα. Όχι αν οι άλλοι είναι χειρότεροι. Και η νομοθεσία μας είναι αρκετά καλή. Αυτό που μένει, όμως, κυρία Ηλιού, ακριβώς, είναι να την κοινωνήσουν οι αρχές και οι άνθρωποι που κινητοποιούν τις αρχές και από εκεί και πέρα να δούμε ένα καλύτερο κόσμο και για τα ζώα και για τους ανθρώπους, γιατί... Η μόνη λύση είναι η εκπαίδευση στα παιδιά και η παραδειγματική τιμωρία στους μεγάλους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν από το σχολείο, από πολύ νεαρή ηλικία, να αγαπούν τα ζώα και να καταλάβουν ότι είναι πλάσματα που αισθάνονται απολύτως τη χαρά, τη λύπη, τον πόνο, τη συναχώρια, τη μοναξία και την κακοποίηση. Και οι μεγάλοι να αντιληφθούν ότι αν εγκληματίσουν εις βάρος ενός ζώου, θα βρεθούν με τις συνέπειες αυτής της πράξης τους. Και ότι δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό. Επίσης, να τονίσω ότι οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία. Στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει τέτοιες έρευνες. Τις έχει κάνει όμως το FBI. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι οι ψυχοπαθείς δολοφόνοι αποδείχθηκε ότι από τη μικρή τους ηλικία ξεκίνησαν να κακοποιούν ζώα, πήγαν στα παιδιά και μετά στους ενήλικες. Αυτά πράγματα είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά. Ένας άνθρωπος παίρνει την καραμπίνα και σκοτώνει ένα σκύλο γιατί τον ενοχλεί. Αν βρεθεί κάτω από κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να κάνει το ίδιο και από ένα παιδί γιατί τον ενόχλησαν οι φωνές του. Αν δεν καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία, δεν θα πάμε πάρα πολύ παρακάτω. Με απευχόμενο σε αυτό που είπατε, θα σας αποδεσμεύσω, κυρία Ηλιοπούλη, και θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας απόψε στο δελτίο μας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.